Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας θα επικεντρώνεται πλέον στον οδηγό και όχι στο όχημα. Έτσι, για περιπτώσεις και παραβάσεις που μπορεί να κάνουν οι οδηγοί, θα αφαιρείται στις περισσότερες περιπτώσεις η άδεια οδήγησης και όχι η άδεια κυκλοφορίας, ειδικά αν πρόκειται για οικογενειακό όχημα το οποίο είναι μόνο του ή αν είναι για κάποιο επαγγελματικό όχημα. Έτσι λοιπόν, οι ποινές θα είναι τριών κατηγοριών, χαμηλής επικινδυνότητας, μεσαίας επικινδυνότητας και υψηλής επικινδυνότητας. Να επικεντρώνεται πάνω στον οδηγό και όχι στο όχημα, προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί το όχημα από άλλους οδηγούς της οικογένειας ή της εταιρείας, και παράλληλα να επικεντρώνεται η ποινή στον οδηγό που είναι και ο υπεύθυνος που έκανε την παράβαση αυτή, έτσι ώστε να τιμωρείται αυτός. Ναι, από ό,τι έχει ακουστεί, το πιο πιθανό σενάριο είναι τα όρια ταχύτητας μέσα στον αστικό ιστό να είναι τα 30 χιλιόμετρα πλέον και όχι τα 50. Να ξέρετε ότι σε αιτήσια βάση υπάρχει μια παράσυρση πεζών περίπου στα 100 άτομα σε όλη την Ελλάδα. Αν η ταχύτητά μας είναι 30 χιλιόμετρα, οι πιθανότητες να πεθάνει ο άνθρωπος αυτός είναι 10%, ενώ σε περίπτωση που η ταχύτητα είναι 50 χιλιόμετρα, οι πιθανότητες είναι 80% και πάνω. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα είναι προς όφελος των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, στις υψηλής επικινδυνότητας παραβάσεις προβλέπεται από τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας η αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Οι παρακάτω περιπτώσεις είναι οι εξής. Τα όρια ταχύτητα σε περίπτωση που είναι πάνω των 40 χιλιόμετρων, το πάρκινγκ σε αμαία, η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η έλλειψη κταίου, η παράνομη χρήση της λωρίδας έκτακτης ανάγκης και η υπερβολική ταχύτητα, όπως είπαμε, πάνω των 40 χιλιόμετρων. Εδώ να επισημάνουμε ότι ήδη στον ήδη υπάρχουν κώδικα, παραβάσεις που θα βεβαιωθούν πάνω από 2 φορές μέσα σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 6 μηνών επισύρουν την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 6 μήνες και μετά θα πρέπει να ξεκινήσει πάλι ο άνθρωπος διαδικασία ξανά να εκδώσει το δίπλωμά του. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί αν αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης είναι πάρα πολύ δύσκολο να την ξαναπάρουν πίσω, ειδικά άνθρωποι μεγάλης ηλικίας.